συνάδελφος που βρέθηκαν απεσταλμένοι εκεί στην πόλη του Καΐρου για να μας μεταφέρει ότι δεν μπόρεσαν να καταγράψουν οι κάμερες. Επίσης, σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γκίνη, τον πρόεδρο των ταξιδιωτικών γραφείων, για να μας μιλήσει για τους κινδύνους που υπάρχουν μετά από αυτήν την αναζωπήρωση των συγκρούσεων για πολλές ακόμη χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες όταν τίθενται αντιμέτωποι με τον θρησκευτικό ή τον πολιτικό φανατισμό. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Mm-hmm. Μεγάλος κίνδυνος οικολογικής καταστροφής απειλεί τους κατοίκους της Πάρου από τα καύσιμα του Ποσειδών Εξπρές. Ειδικά συνεργεία προσπαθούν να αντλήσουν το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του πλοίου που προσάραξε στα ανοιχτά του λιμανιού. Η ανέλκυση του όμως δεν πρόκειται να γίνει πριν περάσουν 25 ημέρες. Από νωρίς το πρωί, δίτες και ειδικά συνεργεία που ήρθαν από την Αθήνα άρχισαν να περισυλλέγουν τα λάδια και το μαζούτ που βγήκε στην επιφάνεια του λιμανιού της Πάρου από τις δεξαμενές του Ποσειδών Εξπρές. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί, να είναι λίγο. Από ό,τι μου λένε, τουλάχιστον αυτό το λίγο. Τα υπόλοιπα πετρέλαια θα τα αντλήσουμε. Διαφορετικά θα είναι μεγάλο πρόβλημα, οπωσδήποτε. Συνεχίσουμε να βγάζουμε, τώρα έχουμε βγάλει 10 μέχρι τώρα. Συνεχίσουμε να βγάζουμε, να δούμε μέχρι πότε θα σταματήσει. Εκατόν 150 τόνοι πετρελαίου και μαζούτ βρίσκονται στις δεξαμενές του μισοβυθισμένου πλοίου και απειλούν με ρήπανση τις ακτές της Πάρου. Όσο φοβόμασταν για τις παραλίες που θα γεμίσουμε πετρέλαιο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες δεν θα υπάρχει τίποτα και το νησί θα είναι πεντακάθαρο. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση απομάκρυνση του πλοίου από το λιμάνι, καθώς ο κίνδυνος για διαρροή είναι ακόμη υπαρκτός. Μας δίδονται υποσχέσεις ότι 3 εβδομάδες θα είναι αρκετές για να μπορεί το λιμάνι μας να λειτουργεί. Τώρα, εάν το σκάφος θα έχει φύγει μακριά ή θα έχει απομακρυνθεί από το χώρο που δημιουργεί τα προβλήματα, αυτό είναι θέμα που ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Μια φωτογράφηση έκανα τον υφάλων, να διαπιστώσω τα ρήγματα, να δω και στη συνέχεια τις προπέλες και να δούμε και τον άξονα της προπέλας πόσο έχει πάρει. Έχει πάρει περίπου 6% κλίση ο άξονας. Άνοιξε το τώρα! Ωπα Ηλία! Κράτη Ηλία! Στο λιμεναρχείο της Πάρου πάντως συνεχίστηκαν οι ανακρίσεις για να εξακριβωθούν τα αίτια βύθισης του Ποσειδών Εξπρές. Παρακαλώ κύριε, περάστε πίσω! Παρακαλώ! Είναι 14 ώρα, εγώ έβαλα τον καταβάπη, είναι αυτός που θα πούμε μέσα στο μονοκάτι, μες του λίγου να στείλεις σήμα, Σαντορίνη, δεν θα φύγουμε, θα γίνει χαμός. Τόσα χρόνια το περιμέναμε αυτό να γίνει, έγινε τώρα, δούμε τι θα γίνει όμως. Σαν λιμάνι για να δεχτεί 5 καράβια, είναι αδύνατο να τα δεχτεί. Θα θέλαμε και επιμένουμε πάνω σε αυτό, η λειτουργία του λιμανιού να είναι σταδιακή, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να έχουμε 4 αφίξεις συγχρόνως όταν μπορούν να γίνουν σε 2-3 ώρες. Το Δημαρχείο της πόλης έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες ανέλκυσης του πλοίου. Εν τω μεταξύ, ο καπετάνιος του Ναΐας Εξπρές Αντώνης Βάβαλος απαντάει στις καταγγελίες που αναφέρουν ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα την ώρα που έβγαινε από το λιμάνι της Πάρου. Την ώρα που μου σπάσε εμένα το κάβο, ο αέρας, έκανα κίνηση δυνατή να αποφύγω τα ρηχά που είχα αριστερά μου και τον ειδοποίησα αμέσως ότι να περάσουμε πράσινο-πράσινο, δηλαδή με δεξιές πλευρές. Μόλις απομακρύνθηκα εγώ από τα ρηχά, ελάτωσα την ταχύτητα, γιατί δεν ήξερα τι γίνεται με τον καταπέλτη μου που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ο κύριος Βάβαλος αποδίδει δε το περιστατικό στην υπερβολική ταχύτητα του Ποσειδών Εξπρές και προσθέτει ότι η απόσταση που είχαν τα δύο πλοία μεταξύ τους ήταν μεγάλη. Δεν ήρθαμε σε επαφή καθόλου για να δυσκολευτεί ο καπετάνιος του Ποσειδών Εξπρές. Και προκαλώ τον κύριο, τον συνάδελφό μου, να έρθουμε σε αντιπαράθεση να δούμε πού τον εμπόδισα, γιατί η ταχύτητα που είχε μέσα δεν μπορούσε να μην επιφέρει ζημία στο βαπόρι του.
Μόνο από ψηλά φαίνεται όλη η αλήθεια. Και πάμε και εμείς εκεί ψηλά να δούμε πού πετάει ο Κυριάκος Μαντούβαλος. Κυριάκο. Βασιλική, Βασιλική, εμείς εδώ πάνω από τους δρόμους της Αθήνας, γιατί σήμερα κουτσί στραβή όλοι, όχι στον Άι Παντελεήμον, αλλά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο της. Έτσι, έτσι. Αποφασίσανε σήμερα όλοι, καιρός τους ήταν εδώ που τα λέμε, να έρθουν και οι, όλοι όσοι μαζί με τα παιδάκια τους είχαν αποφασίσει να παρατραβήξουν, όχι απλώς να τραβήξουν, να παρατραβήξουν διακοπές, αλλά μετά από αυτή την απόφαση τους, να τι γίνεται κάτω στους δρόμους. Όπου αυτό δεν είναι ποτηλιάρες, μα αυτό είναι της απελπισίας. Τώρα είναι το ποτάμι αυτό που βλέπετε βέβαια και βλέπετε πόσο φουσκωμένο είναι, κυρίως εδώ στις τρεις γέφυρες και αρκετά πριν από τις τρεις γέφυρες. Από ό,τι είδαμε και η Κωνσταντινούπολος από το Μπουρνάζ είναι δύσκολη, αλλά και γενικότερα όλη η δρόμη και η θυσίας έχει πάρει την κανονική μορφή που είχε που έχει κάθε εργάσιμη ημέρα. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ καλύτερη. Μεσογείων από το Χολαργό ψηλά έχει μπλοκάρει, μέσα στο Παπάγου το κάτσε να δεις, όχι το έλα να δεις, γιατί έτσι πως έχουν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα, πού να έρθει κάποιος. Είναι όλα, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς την Πίντου και από την Πίντου προσπαθούν να φτάσουν στην Κατεχάκη, είναι όλοι μπλοκαρισμένοι. Έχουμε πρόβλημα και στην Πατησίων εκεί στη διασταύρωση με Αλεξάνδρας, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Μεσογείο, το ποτάμι και η Κατεχάκη ψηλά στο Καρέα. Δεν μπορέσαμε να δούμε πριν από λίγο και την Ηλιούπολος, αλλά από νωρίς το πρωί ήταν και αυτοί μπλοκαρισμένοι από ψηλά, από την πλατεία Καλογύρων μέχρι τη διασταύρωση με Ημιτού. Τι άλλο θέλω να πω σήμερα, έχουμε να πεις για την ημέρα. Το μόνο αισιόδοξο από ό,τι βλέπω είναι ότι έχουμε μια καλή μέρα. Έχουμε μια καλή μέρα, αλλά και σήμερα είναι η μέρα της γης. Είναι η μέρα της γης. Είναι η μέρα της γης. Να πούμε λοιπόν και κάτι που μας έκανε εντύπωση. Συνήθως όταν το δρομολόγιο που ακολουθούμε είναι όταν φτάνοντας στο πέραμα κάποια στιγμή να περνάμε μέσα από το Σκαραμαγκά πίσω από το Όρος Εγάλιο και να βγαίνουμε ακριβώς στη λίμνη Κουμουνδούρου Σκαραμαγκά. Εκεί συνήθως μας υποδέχονταν χιλιάδες γλάρι. Δηλαδή ήταν σχεδόν δύσκολο να περάσει κανείς ενδιάμεσα από τους γλάρους με το ελικόπτερο. Σήμερα δεν ξέρω γιατί, ίσως πάνε πουθενά αλλού να γιορτάσουν οι φουκαριάριδες, δεν υπήρχε ούτε ένας. Αυτό μάλλον κακό σημάδι είναι, δεν πρέπει να είναι και καλό σημάδι. Τώρα δεν ξέρω, ίσως κάποιοι επιστήμονες ή κάποιοι να μπορούσαν, κάποιοι οικολόγοι να δώσουν μια εξήγηση σε αυτό, αλλά είναι, θα το δεχτείτε κι εσείς, ότι είναι αξιοπερίεργο το πως χιλιάδες γλάρι που καθημερινά συναντούσαμε έχουν εξαφανιστεί. Πάντως στην πόλη μας, Κυριάκο, όχι γλάρους βεβαίως, αλλά δεν βλέπουμε ούτε σπουργίτη. Μόνο άνθρωποι πια μπορούν και αντέχουν αυτή την πόλη. Και όσο για τη γη, κομμάτια της μόνο διακρίνονται. Έτσι, είναι κατηλημένη όλη η γη της Αθήνας από τσιμέντο. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα έχουμε και καλό καιρό, κακή μας τύχη. Δηλαδή έχουν έρθει όλοι οι Αθηναίοι στους δρόμους, έχει ξεκινήσει ας πούμε και η παραγωγική διαδικασία της πόλης στο φουλ. Κανονικά, αφού έχουν έρθει όλοι οι Αθηναίοι πια στην πρωτεύουσα και επειδή έχει λιακάδα και καλό καιρό, έχει ένα νέφος πάνω από την Αθήνα, δεν περιγράφεται. Και αυτή είναι η τραγωδία μας. Κάθε φορά που θα έχουμε λιακάδα και καλές καιρικές συνθήκες, αυτές οι ίδιες οι καλές καιρικές συνθήκες θα ευνοούν. Ανεβάζουν τους δείκτες, έτσι. Ανεβάζουν τους δείκτες. Τέλος πάντων, έχουμε συνηθίσει, έχω την αίσθηση ότι αν βάζαμε κατσικάκια να ζήσουν στα Πατήσια ή κάπου εκεί στην Ομόνια, θα το έβαζε στα πόδια. Μόνο εμείς οι άνθρωποι αποφασίζουμε να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μπράβο μας. Λοιπόν, μια καλή μέρα από ψηλά και έχουμε και quiz στην άλλη σύνδεση για να δούμε πόσοι είναι ενημερωμένοι και πόσοι ξέρουν, παρακολουθούν τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα. Αυτό θα βγει από τον quiz που θα έχουμε 9 και 1, 9 και 2 λεπτά. Μάλιστα, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πολύ και οικολογικό και το επόμενο θέμα μας. Με ένα λοιπόν πρωτότυπο αλλά και ρυψοκίνδυνο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν χθες οι οικολόγοι για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Τέσσερις αναρχητές, ψηφώντας τον δυνατό άνεμο, κρέμασαν ένα τεράστιο πανό από τη γέφυρα της Χαλκίδας.
Μια διαμαρτυρία διαφορετική από τις άλλες έγινε στη Χαλκίδα από 65 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τέσσερις αναρριχητές οικολόγοι κρέμασαν ένα πανό μεγάλων διαστάσεων στη γέφυρα της Χαλκίδας, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουμε ένα πανό διαστάσεων 60 μέτρων επί 20, το οποίο θα κρεμαστεί, κρεμιέται ήδη στην γέφυρα της Χαλκίδας. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ ουσιαστικά για μας είναι η έναρξη προσπαθειών και δράσης για να ανακάμψει το οικολογικό κίνημα. Η αναρρίχηση ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί. Ο δυνατός αέρας που φυσούσε εκείνη την ώρα δεν πτώησε τους οικολόγους που προσπαθούσαν με κόπο να στηρίξουν το τεράστιο πανό. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό που θα κάνουμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανάλογη εμπειρία από προηγούμενες ενέργειες. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Η αναρρίχηση ήταν πετυχημένη. Το πανό όμως που έστησαν παρολίγο να δημιουργήσει προβλήματα στα καράβια που περνούσαν εκείνη την ώρα κάτω από τη γέφυρα. Η ιστορία όμως είχε αίσιο τέλος και οι οικολόγοι, τελειώνοντας το εγχείρημά τους, έστειλαν και μηνύματα στον κόσμο. Τον κόσμο θα τον συμβουλεύαμε να μορφώνεται οικολογικά, να σκέφτεται οικολογικά και κυρίως να δράει οικολογικά. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία των προσκόπων του Αμαρουσίου, που σε συνεργασία με τον Δήμο της περιοχής τους πήγαν στην ακριτική μας Νήσυρο και κάλυψαν κάποιες από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του νησιού. Κάτι βεβαίως που θα έπρεπε να έχουν φροντίσει αυτοί που έχουν την ευθύνη και αυτοί που είναι αρμόδιοι. Μαζί μας, ωστόσο, για να μιλήσουμε για αυτή την δραστηριότητα αλλά και για τους ευρύτερους στόχους του προσκοπισμού, είναι ο αρχηγός της δράσης, ο κ. Θεοδόρος Κατσανεβάκης, Αμαρουσίου, και ο νεαρός ανιχνευτής της ομάδας των προσκόπων Αμαρουσίου, ο Σταμάτης Καϊτατζής. Να καλημερίσω τους δύο καλεσμένους. Κ. Κατσανεβάκη και κ. Καϊτατζή, είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες των προσκόπων να ενισχύσουν, να υποστηρίξουν ιδιαίτερα κάποια κομμάτια της ελληνικής νεολαίας που έχουν ανάγκες αυξημένες. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε, κ. Κατσανεβάκη, γιατί επιλέξατε την Νήσυρο. Κοιτάξτε, όλη η δραστηριότητα η οποία κάναμε είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο το χρηματοδοτεί ο ίδιος ο Δήμος με ένα ποσό του ύψους των 50 εκατομμυρίων δραχμών. Συγχαρητήρια και στο Δήμο, λοιπόν. Βεβαίως, ναι, γιατί αν αυτό το πρόγραμμα δεν υπήρχε, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε εκεί πέρα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους πλουσιότερους Δήμους της Αττικής. Τα κατάφερε και έχει κάποια έσοδα αυξημένα ο Δήμος αυτός. Ναι, συνεχίστε. Ναι, και βλέπουμε εδώ πέρα πλάνα που έχετε τραβήξει εσείς από αυτήν την αποστολή σας. Ναι, είναι τραβηγμένα από τους ανιχνευτές μας, είναι ερασιτεχνική λήψη. Γι' αυτό κάποια λαθάκια, να μας τα συγχωρέσετε. Αυτό το οποίο λοιπόν έχω να πω είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία απευθύνεται σε όλους τους συλλόγους, φορείς και κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας, την αξιοποιήσαμε και επειδή δείχνει και ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα νεολαίας, κάναμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις μετά από έρευνα την οποία έγινε και όπου προτείναμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πήγαμε εκεί πέρα στην Ίσυρο. Η όλη δραστηριότητα ήταν σε 4 στάδια. Ήταν η αρχική έρευνα και επιλογή του νησιού. Και εδώ βλέπετε καταφέρνετε και μια χαρά με τους νεαρούς εκεί της Νησύρου που χορεύουν. Βεβαίως. Μπορώ να πω ότι σε εκείνο το σημείο ίσως τους αφήσαμε και λίγο έκπληκτους, γιατί δεν πιστεύανε ότι οι Αθηναίοι έχουν τη δυνατότητα να χορεύουν νησιώτικα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή χορέψαμε και κάποια παραγγελία την οποία ζητήσανε εκεί και το χορέψαν μόνο οι ανιχνευτές μας. Ωραία. Όλη λοιπόν η δραστηριότητα, όπως σας έλεγα, ήταν σε 4 στάδια, όπου το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την αρχική έρευνα και την επιλογή του νησιού, όπου όλα αυτά τα κάνανε οι νεαροί ανιχνευτές μας, νεαροί έφηβοι ανιχνευτές μας. Το δεύτερο που έγινε ήταν ο εντοπισμός των αναγκών. Ποια ήταν τα κριτήρια ακριβώς για τους ανιχνευτές να επιλέξουν τελικά την Ίσυρο? Ακριτική Ελλάδα, φαντάζομαι, απομονωμένο νησί. Το κριτήριο ήταν το εξής, ότι έπρεπε να είναι ακριτικό, όπως είπαμε, το νησί. Ναι. Να υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία να μπορεί να γίνει εκεί πέρα μία έρευνα, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 κοινότητες και να υπάρχουν και κάποιες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, προϋποθέσεις πρόκληση, δύσκολες, γιατί είχαμε πρόβλημα το πώς ακριβώς θα φτάναμε στην Ίσυρο. Μέχρι την Κότα πράγματα ήταν καλά, από εκεί και πέρα υπήρχε το πρόβλημα, όπου μάλιστα αυτό είναι και κάτι το οποίο... Με τα δρομολόγια των πλοίων, λέτε. Φτάσαμε στην Κότα με το δρομολόγιο των πλοίων, αλλά από εκεί και πέρα πλέον, επειδή η περίοδος είναι μη τουριστική, θα έπρεπε, έχει 2-3 φορές τη βδομάδα δρομολόγιο από την Κό προς την Ίσυρο. Δεν έχει καθημερινά. Όπου στο τέλος βέβαια αναγκαστήκαμε και να βλώσαμε καράβι για την επιστροφή μας. Φανταστείτε να αντιμετωπίσετε εσείς πρόβλημα που πήγατε μια φορά στο νησί. Φανταστείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι καθημερινά. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα και μάλιστα στην έρευνα την οποία έγινε εκεί πέρα στο νησί,
Αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί από τους νεαρούς ανιχνευτές. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα αυτό το οποίο αναφέρατε, όπως επίσης και κάποιο πολυιατρίο το οποίο θα θέλα να υπάρχει. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να περάσω στον Σταμάτη, ο οποίος είναι πιο νεαρός μάλιστα σε ηλικία. Πολλές φορές έχουμε την εικόνα Σταμάτη για την ακριτική μας Ελλάδα από τις τηλεοράσεις και ίσως ευνηδιαζόμαστε όταν επισκεπτόμαστε εκεί επί τόπου τα νησιά μας ή άλλες ακριτικές περιοχές. Ευνηδιαζόμαστε γιατί βλέπουμε και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται από τις κάμερες, δεν φαίνονται από αυτά που προβάλλουν τηλεοράσεις. Διέκρινες κάποιες τέτοιες καταστάσεις και κάποιες τέτοιες εικόνες εσύ? Βέβαια. Ήταν πολύ ερειπωμένο το νησί. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ίδιους τους κατοίκους. Και βασικά ούτε νερό δεν είχαν να πιούνε, γιατί δεν υπήρχε νερό μέσα στο ίδιο το νησί. Και αναγκάζονται με διάφορους άλλους τρόπους, όπως έχουν δημιουργήσει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού ή θέλουν νερό με υδροφόρες να πιούνε νερό. Μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα πάνω στο νησί πολλά. Αυτό θετική εντύπωση πάνω σου έκανε. Ναι, ήταν ωραία εντύπωση. Και κυκλοφορούσαν μόνο τρίκυκλα. Και αυτό οφείλονταν στα σοκάκια και στους νέους δρόμους που υπήρχαν στο νησάκι. Ήταν πολύ γραφικό. Μάλιστα, δεν είχαν νερό λοιπόν, πράγματα ασύλληπτα για εμάς που ζούμε εδώ στην Αθήνα. Εκεί τι μεταφέρατε, κύριε Χατζανεβάκη? Εκεί πέρα από την έρευνα την οποία είχε γίνει από τα παιδιά μας, και δηλαδή είχαν μιλήσει με το δήμαρχο του νησιού, καθώς επίσης και με τους διευθυντές των εκεί σχολείων, αυτά τα οποία μεταφέραμε ήταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα fax για το Δημαρχείο της Νησίρου, διότι όπως είχε γίνει από την αρχική έρευνα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ώστε να γίνει και μηχανογράφηση μέσα του Δημαρχείου. Για το πρώτο δημοτικό σχολείο, το οποίο έχει 60 παιδιά, μεταφέραμε ένα βίντεο και μία τηλεόραση με σκοπό να τους στείλουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Για το δεύτερο δημοτικό σχολείο, που έχει μόνο 5 παιδιά, στείλαμε μία τηλεόραση ώστε να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΤ. Και για το γυμνάσιο και το λύκειο, στείλαμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, στείλαμε βέβαια και κάποια όργανα γυμναστικής, κάτι το οποίο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, όπως μπάλες, σχοινάκια, διάφορα τέτοια όργανα. Αλλά μετά από την καταγραφή που έχουμε κάνει εκεί πέρα, έπεται συνέχεια. Από τη στιγμή την οποία έχουμε καταγράψει κάποιες ανάγκες που έχουν ακόμα και θα τα εισηγηθούμε στον Δήμο Αμαρουσίου, όπου σε συζήτηση μαζί του θα δούμε αν μπορούμε να στείλουμε, να επιδιώκουμε δηλαδή να υπάρχει συνέχεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, και καλό θα είναι να υπάρχει συνέχεια και όχι μόνο για την Ίσιο, είναι πολλά τα νησιά που έχουν πραγματικά την ανάγκη, την ανάγκη μας και την υποστήριξή μας. Ποιο ήταν το κλίμα, θα ήθελα να ρωτήσω στο Σταμάτη, από τους μαθητές εκεί, τους συνομιλικούς του Σταμάτη. Πώς σας υποδέχθηκαν τα συναισθήματά τους? Πιστεύω ότι στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικοί, γιατί εντάξει, ήμασταν εμείς παιδιά από την πρωτεύουσα, αλλά πολύ εύκολα σμίξαμε σαν παρέα, δηλαδή, και μάλιστα πολύ ευχαριστώ, πιστεύω θα φτιάξουν εκεί πέρα ένα αποσκοπικό σύστημα. Τι άλλες ανάγκες υπάρχουν για τα παιδιά πέρα από τα εποπτικά μέσα? Ναι, η μεγαλύτερη ανάγκη είναι εκπαιδευτική των παιδιών. Ναι. Αφού η πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζεται βελτίωση πολύ, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα φροντιστήρια, γιατί δεν υπάρχουν φροντιστήρια στο νησί και τα παιδιά που χρειάζονται να δώσουν εξετάσεις πανελλήνιες πρέπει να πάνε είτε στη Κόρη είτε στη Ρόδο για να σπουδάσουν. Και επίσης και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ίδιας νεολαίας είναι το μέλλον τους. Τι θα γίνει με τις δουλειές τους, με την ενεργία? Αφού υπάρχουν μόνο 5 συγκεκριμένες δουλειές που μπορούν να κάνουν σε αυτό το νησί. 5? Ναι. Τις καταγράψατε κιόλας. Ποιες είναι? Ναι. Πρώτον είναι στο νησάκι γυαλί, το οποίο εξάγει ελαφρόπετρα. Ναι. Είναι από το ηφαίστειο. Ναι. Και σε αυτό το δουλεύουν περίπου 20 οικογένειες. Και από τα έσοδα που παίρνει ο Δήμος από αυτό το νησάκι, μπορεί να προσλαμβάνει άλλες 60 οικογένειες να δουλεύουν στο Δήμο. Αυτές είναι οι δύο βασικές δουλειές. Και μετά υπάρχουν η αλεία που είναι σημαντική, η κτηνοτροφία που είναι αρκετά σημαντική και η γεωργία που είναι πολύ λίγη, δηλαδή περιορισμένη είναι πάνω σε αυτό το νησί, λόγω της κτηνοτροφίας που είναι ελεύθερη. Αυτές βασικά είναι οι δουλειές που μπορεί να κάνει ένας νέος. Σας ακούω να μιλάς για αυτά τα πράγματα και έχετε στο μυαλό μου μια άλλη εικόνα,
ότι θα έπρεπε εκεί να βρίσκονται κάποιοι άλλοι, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων, της Πολιτείας, εν πάση περιπτώσει, για να καταγράφουν αυτοί αυτές τις ανάγκες και όχι εσείς, και καλά κάνετε εσείς που τις καταγράφετε, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα κενό από την Πολιτεία για την ακριτική μας Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αυτά τα παιδιά τι σας λέγανε στα μάτια. Θα φύγουν από το νησί, θέλουν να μείνουν στο νησί, αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δουλειές για να μείνουν. Όλα τα παιδιά είπαν ότι σκέφτονταν πάρα πολύ σοβαρά να φύγουν από το νησί λόγω της δουλειάς. Ναι. Αλλά τους ρωτήσαμε ότι άμα μπορούν και βρουν δουλειά στο νησί, θα ήταν ευχαριστημένοι να κάτσουν. Και μας είπαν ότι όντως ήθελαν πάρα πολύ να κάτσουν στο νησί, γιατί είναι εκεί γεννήθηκαν. Αγαπάνε αυτό το μέρος. Mm-hmm. Και όντως είναι πολύ όμορφα. Κύριε Τσανεβάκη, τι κερδίσατε εσείς οι πρόσκοποι από αυτό το ταξίδι? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα τα οποία κερδίσαμε. Δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε με δύο κουβέντες. Είναι συναισθηματικά περισσότερο. Ναι, είναι και συναισθηματικά, αλλά και είναι γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση που έχουν πλέον τα δικά μας τα παιδιά της πρωτεύουσας, και την άποψη που έχουν διαμορφώσει πλέον για την ακριτική Ελλάδα, είναι κάτι σημαντικό, το οποίο όπως είπατε δεν δίνεται ούτε μέσα από την τηλεόραση ούτε μέσα από εικόνες, παρά μονάχα όταν πας να ζήσεις εκεί πέρα. Αναπτύχθηκαν δεσμοί φιλίας με τα παιδιά εκεί πέρα, και αν θέλετε να το πούμε έτσι, και το ρητό το οποίο βγήκε μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος χτυπά στα ακριτικά νησιά. Εκεί πέρα πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει πολύ αξιόλογος κόσμος, φιλόξενος κόσμος, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μας υποδέχτηκαν με μεγάλη θέρμη και που μας κάνανε να συγκινηθούμε πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς μας. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε, και θα επιδιώξουμε να έχουμε, επαφές με το νησί, και μάλιστα μας κάνει και μια πρόταση ώστε να τους βοηθήσουμε από εδώ πέρα στη δημιουργία και εκεί ενός προσκοπικού συστήματος, το οποίο υπήρχαν, πρόσκοποι υπήρχαν μέχρι το 1964, αλλά για κάποιους λόγους πλέον έχουν πάψει να λειτουργούν. Και βέβαια εμείς τα έχουμε προωθήσει ήδη αυτά τα θέματα στη γενική μας εφορία και κοιτάμε πλέον και προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιοι είναι οι γενικότεροι στόχοι του προσκοπισμού? Πού εντοπίζετε τη μαγεία, τη γοητεία του προσκοπισμού και ασχολείστε έτσι τόσο συστηματικά και με τόσο φανατισμό? Ο προσκοπισμός είναι κάτι το οποίο δεν σταματά ποτέ. Δηλαδή, αν υπολογίσετε ότι είναι η μοναδική κίνηση νέων ανθρώπων που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1910 και συνεχίζει μέχρι σήμερα, είναι γιατί ακριβώς έχει στόχους και έχει και οράματα. Στόχος μας είναι η συμπλήρωση της σωστής διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων και είναι οι ευκαιρίες οι οποίες τους δίνονται μέσα από τα δικά μας τα προγράμματα, ώστε να δημιουργήσουν μία άποψη μέσα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, από τη φύση, μέσα από τις δραστηριότητες, μέσα από πράγματα τα οποία τείνουν να εξαλειφθούν αυτήν την εποχή, όπως είναι, που σας είπα, περιβάλλον, οικογένεια, θρησκεία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τελικά συνθέτουν και τη μαγεία του προσκοπισμού. Mm-hmm. Πάρα πολλά τα θέματα, είναι θέματα μιας ολόκληρης εκπομπής, αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι πολύ... Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Πάντως η πρωτοβουλία σας αυτή για την νήσιο ήταν αξιέπαινη. Να συνεχίσετε, σας εύχομαι, και στα υπόλοιπα κριτικά μας νησιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας ημέρα. Εμείς και εσείς, κύριε, να περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.